Ως διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας σας λέω ευθαρσώς ότι και ευθέως ότι το νοσοκομείο Καβάλας δεν έχει κανένα απολύτως οικονομικό πρόβλημα. Δεν είχε το 2016, δεν έχει το 2017 και δεν θα έχει ούτε το 2018. Αυτό σημαίνει ότι θα καλύψει όλες τις ανάγκες του νοσοκομείου Καβάλας τον επόμενο χρόνο και σε ό,τι αφορά τις δαπάνες του για τα μηχανήματα, τα ιατρικά μηχανήματα, τις συντηρήσεις, για τα φάρμακά του κτλ. Και μάλιστα έχουν μια σημαντικό αποθεματικό στην Τράπεζα της Ελλάδας. Έχουμε λοιπόν και μια καλή καβάτζα. Θεωρώ λοιπόν ότι το οικονομικό πρόβλημα του νοσοκομείου είναι λυμένο και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν τα οικονομικά είναι τακτοποιημένα, χωρίς να υπερβάλλω καθόλου. Οι άνθρωποι, με ανθρώπους ενισχύεται όλο ένα και περισσότερο σύστημα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι έχει ισορροπήσει, το νοσοκομείο έχει ισορροπήσει γενικώς το δημόσιο σύστημα υγείας και έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κατρακυλούσε από το κακό στο χειρότερο.